να έχουμε κάποιους κοινούς τόπους για να μπορούμε να συζητάμε. Αυτή είναι η δυσκολία αυτό, μας. Αυτό, ένα λεπτό. Μην με διακόπτετε τώρα, κύριε Χατζηδάκη. Λέω το εξής. Δεν μπορεί να συζητάμε 15 φορές στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων πότε ενεργοποιούνται τα μέτρα και τα αντίμετρα και να ξαναλέει ο κύριος Μητσοτάκης για υπεραπόδοση πάνω από το 3,5%. Να συζητήσουμε. Είναι η κοινή λογική αυτό που λέμε. Αυτό που λέτε εσείς είναι λογική ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε. Είστε πρωταθλητές της δημαγωγίας. Κύριε Χατζηδάκη, μην κάνετε πράγματα τα οποία θα λέτε μετά, θα βλέπετε τον εαυτό σας και θα λέτε ότι δεν τα κάνατε σοβαρά. Ακούστε με λίγο. Σε αυτό το συγκεκριμένο. Είναι παλιά αυτό. Σε αυτό το συγκεκριμένο κάνετε λάθος και το ξέρετε. Καθόλου και λέτε συνειδητά ψέματα. Λέω την αλήθεια και το κόμμα που έχει το προτάσημα τα ψέματα. Το προτάσημα, το παγκόσμιο στα ψέματα. Λέει, δεν δικαιούται να λέει αυτά τα πράγματα. Έχει 15 φορές ζητηθεί αυτό στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων που είστε και λέμε ότι ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν αυτά. Και λοιπόν, τι έχει κανένα πιστοποιητικό δηλαδή ότι λέει την αλήθεια. Αφού λέμε το ένα ψέμα με το άλλο. Την άποψή του. Συνεχίζω. Γιατί υπήρξε αυτό το. Αυτό το θέμα. Γιατί πρέπει να εξηγήσουμε γιατί υπήρξε αυτό το θέμα. Διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για το οποίο η Γερμανία έλεγε ότι και άλλες χώρες, ότι είναι απαραίτητο για να συνεχίσει να υπάρχει πρόγραμμα, έκανε πρόβλεψη πρωτογενούς πλεονάσματος 0,1%. Έτσι. Και μάλιστα έλεγε ότι στη συνέχεια δεν μπορούμε να πιάσουμε πρωτογενές πλεονάσμα. Ούτε το 2017. Το παραδέχτηκε. Ούτε το 2018. Το παραδέχτηκαν οι άνθρωποι. Ωραία. Και πριν λέει κάναμε λάθη, περιμένε, και τώρα κάνουμε λάθη. Ο λόγος λοιπόν για το οποίο απαιτούσε από το Σεπτέμβριο. Εάν ισχύουν όλα αυτά που λέτε, γιατί δεν τους τα κρύβετε στη μούρη. Διότι πάτε να μας πείτε, κύριε Ματά, ότι όλη αυτή η κουβέντα είναι για πλάκα. Και καταλήγουμε στο μηδέν, μέτρα μηδέν, μετά από 6 μήνες διαπραγματεύσεων. Δηλαδή όλος ο κόσμος ασχολήθηκε για να καταλήξουμε στο μηδέν. Κύριε, κλείνουμε. Δεν είναι αυτό λογικό. Μην με ξαναδιακόψετε. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Ελάτε, κύριε Ματά, τώρα. Λέω. Αυτό το, με βάση την πρόβλεψή του λοιπόν, ζήταγε από το Δεκέμβριο και από τον προηγούμενο, από πολύ παλιά, μέτρα 2% του ΑΕΠ. Πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια μέτρα. Αυτό το οποίο έγινε και ήταν, νομίζω, για κάθε λογικό άνθρωπο να καταλαβαίνει ότι είναι ένα προχώρημα της διαπραγμάτευσης όταν ταυτόχρονα συμφωνείτε σε αυτές τις συνθήκες. Εμάς δεν θα ήταν επιλογή μας αυτή. Είναι απολύτως σαφές. Να έχουμε μέτρα 2% και αντίμετρα 2%, να συζητήσουμε αν είναι στοχευμένο αυτό. Όλη τη συζήτηση αυτή θα την κάνουμε. Μάλιστα. Αλλά το ότι είναι δημοσιονομικά μηδέν είναι έτσι. Είναι μηδέν. Τελεία πάνω. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, δεν είναι. Θα το δούμε. Εγώ αυτό θέλω να με εξηγήσετε γιατί λοιπόν, αφού είμαστε υποχρεωμένοι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και των συνεννοήσεων κτλ., να πάμε σε αυτές τις επιλογές. Ναι. Γιατί η επιλογή και κοινωνικά και ταξικά, μια και το συζητάμε, έπρεπε να είναι θα πάρω φόρο από αυτό που παίρνει 4 εκατοστάρια το μήνα. Γιατί πρέπει να είναι, θα κόψω τη σύνταξη αυτού που παίρνει 6 εκατοστάρια το μήνα. Κύριε Λιτζή, δεν καταλάβατε ότι αυτή είναι η επιτροπή. Δεν το έχετε καταλάβει. Το καταλάβει εσείς γιατί το αποδέχεστε. Γιατί δεν έχετε άλλη πολιτική να τα πάρετε από αλλού. Ένα λεπτό. Γιατί, επειδή, αφού συζητάγαμε και από το παρελθόν ότι εμείς, ναι, συμφωνούμε με τους στόχους, διότι όντως η χώρα δεν μπορεί να μπαίνει μέσα, δεν μπορεί να δουλεύει και να μπαίνει μέσα και να χρωστάει μονίμως. Συμφωνούμε με τους στόχους, έχουμε άλλο τρόπο να τους πετύχουμε τους στόχους. Και τώρα βλέπω ο τρόπος να πετύχετε τους στόχους είναι να πάρουμε τα λεφτά από αυτόν που δεν έχει. Βρήκαν τείχο, σου λέει. Που δεν έχει, δεν άκουσε τον Πρωθυπουργό. Βρήκαν τείχο. Μισό λεπτό, ρε, είχαν αυτά αυτό λένε. Λοιπόν, γιατί να το πούμε ταξικά, α πούμε. Αυτό. Εάν έχετε εσείς ένα τόσο γιατί, εγώ έχω άλλες χίλιες φορές τόσο ναι, γιατί. Αλλά πρέπει να βρούμε διότι, και ένα πρόγραμμα κάποια στιγμή. Εντάξει, να βρούμε, αλλά όταν η χώρα είναι σε επιτροπία, το ξαναλέω. Είναι αυτά τα πράγματα, έτσι είναι. Γι' αυτό και η προσπάθεια, είναι τα αντίμετρα να είναι στοχευμένα ακριβώς σε αυτές τις ομάδες. Επίσης, ξεχνάμε από τη συζήτηση και παραλείπως να μην υπάρχει ότι όλη η διαδικασία από το Μάιο κιόλας του 2016 περιλαμβάνει μέσα και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Αυτό, ναι. Αυτό θα είναι μια συνολική συμφωνία και αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο πράγμα, διότι μπορεί να δώσει ένα καθαρό διάδρομο πάνω στον οποίο να κινηθεί και η κοινωνία και η οικονομία τα επόμενα κλείσαμε, χρόνια. Κλείσαμε, κύριε. Αυτό είναι. Εγώ θέλω να κρατήσουν οι τηλεθεατές.